Κυρίες και κύριοι, το πρώτο το οποίο θέλω να πω είναι, μου λένε άλλοι, ότι είμαι εξαιρετικά καλός ρήτρο. Μου λένε ότι είμαι ένας από τους καλύτερους του ελληνικού κοινοβούλου. Πρέπει να σας πω ότι ακούγοντάς σας σήμερα, κατάλαβα την τεράστια αξία και τον πλούτο της ελληνικής γλώσσας, της εκκλησιαστικής γλώσσας, την οποία σε μεγάλο βαθμό έχουμε χάσει από το δημόσιο μας λόγο. Άρα σας ευχαριστώ πολύ για αυτό. Ήταν μια εξαιρετική ευκαιρία. Το δεύτερο το οποίο θέλω να πω είναι ότι σας ευχαριστώ για την πρόσκληση αυτή. Ήταν μια μεγάλη ευκαιρία, παρότι είμαστε πλέον, αν και όχι τυπικός, αλλά ελπίζω να γίνει και τυπικός εν μέσω προεκλογικής περίοδου, να σας ευχαριστήσω γιατί υπήρξε η πρόσκληση αυτή η αφορμή να θυμηθώ, να σκεφτώ και να ζήσω πάρα πολλά πράγματα τα οποία ενδεχομένως για εσάς είναι αυτονόητα. Εμείς πρέπει να τα θυμόμαστε. Και αυτό είναι το τεράστιο βάρος, η τεράστια κληρονομιά, η μεγάλη αξία που έχει η παράδοσή μας, που έχει το Πατριαρχείο, η αξία που έχει το Πατριαρχείο για τον ελληνισμό και για την Ορθοδοξία και το πόσο αυτό δεν πρέπει να φεύγει από το μυαλό μας. Και πρέπει να αποτελεί το κέντρο της σκέψης μας για πάρα πολλά πράγματα. Το τρίτο το οποίο θέλω να πω είναι ότι είμαι πολύ περήφανος γιατί η Βουλή των Ελλήνων συνδράμει στο έργο της Θεολογικής Σχολής και κυρίως στην διατήρηση, ανάπτυξη της βιβλιοθήκης. Υπάρχει ένας σπουδαίος πλούτος βιβλίων στη σχολή και πραγματικά είμαι περήφανος γιατί η Βουλή των Ελλήνων διαδοχικά, με δύο διαφορετικούς προέδρους, έχει υποστηρίξει την ταξινόμηση και την ψηφιοποίηση της βιβλιοθήκης και είναι κάτι για το οποίο μπορώ τώρα να πω ότι θα συνεχίσουμε και θα διευρύνουμε και στην επόμενη γενιά. Ναι, μπορούμε να το εξασφαλίσουμε. Λοιπόν, και το τέταρτο το οποίο θέλω να πω, ενδεχομένως τώρα θα πρέπει κανείς, δεν ξέρω, να το συζητήσουμε λίγο με τη Βουλή, με τους ανθρώπους που δουλεύουν σε αυτό, ότι υπάρχει πια η ανάγκη να προχωρήσουμε σε ένα επόμενο στάδιο, το οποίο είναι η συντήρηση. Η συντήρηση βιβλίων, χρειάζεται συντήρηση. Αυτό πρέπει να δει κανείς από εκεί, αν δεν εμείς την τεχνολογία που κάνουμε, αν χρειάζεται να υποστηρίξουμε οικονομικά. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, είναι κάτι το οποίο προφανώς φτάνουμε σε αυτή τη φάση. Ναι. Τώρα, το τέταρτο. Όχι, ήμουνα στο τρίτο, απλώς πήγα στο τέταρτο, όπως ξαναγύρισα στο τρίτο, τώρα πάω στο τέταρτο. Λοιπόν, το τέταρτο που θέλω να σας πω είναι το εξής. Επίσης, είμαι περήφανος γιατί με την ιδιότητά μου ως μέλος της κοινοβουλευτικής συνέλευσης ενός διεθνούς οργανισμού που λέγεται ΟΑΣΕ, είναι ο Οργανισμός για την Ασφάλεια και τη Σταθερότητα στην Ευρώπη, έχουμε κατ' επανάληψη, θυμάμαι τουλάχιστον τρία. Το ένα έχει εκδοθεί σε ολομέλεια της κοινοβουλευτικής συνέλευσης εδώ στην Κωνσταντινούπολη. Έχουν εκδοθεί ψηφίσματα τα οποία παροτρύνουν, ενθαρρύνουν, ζητούν την επαναλειτουργία της θεολογικής σχολής. Θέλω εδώ να πω ότι είμαστε απολύτως ευθυγραμμισμένοι και εναρμονισμένοι με την κατά τη γνώμη μου σωστή προσέγγιση που έχει υιοθετήσει ο Πατριάρχης στο ζήτημα αυτό, που είναι η διεθνοποίηση του ζητήματος. Το ζήτημα της επαναλειτουργίας της σχολής δεν είναι απλώς ένα διμερές ζήτημα στις συζητήσεις Ελλάδος-Τουρκίας. Είναι κυρίως ένα ζήτημα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, σεβασμού της πολιτιστικής κληρονομιάς, της ηθικής ελευθερίας. Ως τέτοιο αφορά τον κόσμο, δεν αφορά διμερείς σχέσεις, αφορά τον κόσμο, αφορά στη διεθνή κοινότητα. Και εκείνο για το οποίο επίσης μπορώ να δεσμευτώ είναι ότι θα συνεχίσουμε να πιέζουμε όποια και αν είναι η επόμενη κυβέρνηση, θα συνεχίσουμε να πιέζουμε για την διεθνοποίηση αυτού του ζητήματος, για την προώθηση αυτού του ζητήματος στους διεθνείς οργανισμούς, προκειμένου να επιτευχθεί αυτό το οποίο αποτελεί στόχο, αυτονόητο στόχο, που είναι η επαναλειτουργία της σχολής. Και εύχομαι ειλικρινά, επί των ημερών της ηγουμενίας σας, να μπορέσουμε να πετύχουμε αυτό το οποίο όλοι θέλουμε και να ξαναδώσουμε στη σχολή την παλιά της έγκλη, τη λειτουργία της και τη σημασία. Πρέπει όμως να υπομείνουμε.
τονίσω εγώ, ότι είναι σημαντικό το έργο το οποίο ήδη γίνεται. Γιατί μια κλειστή θεολογική σχολή κάνει εκδόσεις, κάνει θεολογικές εκδόσεις, άρα παράγει θεολογικό έργο, και άρα είναι σημαντικό και να υποστηριχθεί και να συνεχίσει αυτό. Και δεύτερο, είναι επίσης πολύ σημαντικό το ότι μια πάλι κλειστή θεολογική σχολή μπορεί και δίνει στους φοιτητές που συμμετέχουν στο έργο της βιβλιοθήκης, δίνει πιστοποιητικά τα οποία ουσιαστικά αναγνωρίζονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σε ευρωπαϊκό σχολαστικό επίπεδο. Αυτό δείχνει, αν αυτά γίνονται με κλειστή τη σχολή, δείχνει τον δυναμισμό των ανθρώπων της σχολής και το τι θα γίνει όταν αυτή η σχολή λειτουργήσει κανονικά. Άρα αυτό είναι κάτι που πρέπει να μας παρακινήσει κανονικά. Δεν έχω έχω να πω παρά να ευχηθώ, να έχετε την καλύτερη δυνατή υπηρεσία, τη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα σε αυτούς που είναι κοινούς μας στόχοι. Σας ευχαριστώ που με τιμάτε με τη φιλία σας και πρέπει να ξέρετε ότι εμείς είμαστε σταθερά προσιλωμένοι για λόγους αρχής, για λόγους αξιακούς, για λόγους πολιτιστικούς, για λόγους ηθικούς, για λόγους θρησκευτικούς. Είμαστε σταθερά προσιλωμένοι στην υποστήριξη του έργου σας εδώ. Άξιους.